Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει ξεκινήσει μια κινητοποίηση. Αρχικά από κάποιες γυναίκες, στην πορεία γίναμε ομάδα στήριξης γυναικολογικής μευτικής κλινικής θητείας, συγκεκριμένα για τον Διονύση Καραβυράκη, τον γυναικολόγο μας, ο οποίος αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση των υπογραφών, έχουμε μαζέψει πάνω από 1.500 υπογραφές και συνεχίζουμε. Θα ολοκληρωθεί άμεσα η δράση αυτή. Θα ενημερωθούν και η 7η ΥΠΕ και τα Υπουργεία και ο αρμόδιος εδώ υπουργός μας, συντοπίτης μας, ο κύριος Πλακιωτάκης, με τον οποίο είμαστε και σε επαφές, για την ολοκλήρωση του στόχου μας. Θεωρώ ότι ο κύριος Καραβυράκης και σαν άνθρωπος και σαν επαγγελματίας έχει κερδίσει τον κόσμο. Θέλει να παραμείνει και ο ίδιος. Στατιστικά τα οποία μαζεύουμε από την κλινική του χαρτιά, έχει ανέβει 200% η αύξηση κλινικής, οφείλεται στον άνθρωπο αυτόν και κατ' επέκταση σαν γιατρό. Πρόσφατα ενημερωθήκαμε για ένα συγκεκριμένο, είχε ξεκινήσει η Ιεράπετρα κάτι ανάλογο για τον γυναικολόγο της, το οποίο ολοκληρώθηκε η φάση αυτή, ο άνθρωπος ανανεώθηκε το επικουρικό του για 3 χρόνια ακόμα. Και σημειωτέων εδώ ότι στην Ιεράπετρα υπήρχε και μόνιμος γιατρός. Εδώ σε εμάς δεν υπάρχει μόνιμος γιατρός. Επίσης εξυπηρετούμε Κάσο Κάρπαθο Ρόδο. Είμαστε παραμεθόριο. Αυτό είναι πολύ βασικό. Δεν μπορούμε να τρέχουμε ούτε στον Άγιο, ούτε στην Ιεράπετρα, ούτε στο Ηράκλειο. Επιβάλλεται λοιπόν να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία συγκεκριμένα με τον κύριο Καραβυράκη. Τώρα, εμείς προσπαθούμε, θα συνεχίσουμε τη δράση μας και σε οτιδήποτε άλλο χρειαστεί, σε προσωπικό, διοικητικό, νοσηλευτικό, ιατρικό, προκειμένου το νοσοκομείο της Σιτίας να είναι αυτόνομο και να μπορεί να εξυπηρετεί τα πάντα, όλες οι ειδικότητες. Εντός των ημερών, σας είπα, έχουμε τη στήριξη της ΕΛΜΕ, Λασιθίου, έχουμε τη στήριξη, οι φίλοι του νοσοκομείου στηρίζουν το Διονύση, έχουμε τη στήριξη του Σύλλογου Τριτέκνων Νομού Λασιθίου. Θεωρούμε ότι εντός των ημερών θα κλείσει αυτό το κεφάλαιο, θα φύγουν τα email με τα αιτήματά μας, θα πάνε στα ανάλογα Υπουργεία, στην 7η ΥΠΕ, στο Υπουργείο Υγείας, στον Υπουργό Ναυτιλίας κ. Πλακιωτάκη και θεωρώ ότι θα πάνε όλα καλά. Άλλος, εάν δεν καταφέρει η Σιτία αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι είμαστε μόνο για να παραμένουμε στο χάρτη. Όλη αυτή η κινητοποίηση έγινε γιατί τέλος Γενάρη λύγει το επικουρικό του κ. Καραβυράκη. Και πρέπει άμεσα, και επειδή έρχονται και γιορτές, πρέπει όλα να γίνουν άμεσα, δηλαδή εντός των ημερών. Πρέπει να κλείσει, να ολοκληρωθεί η δράση αυτή. Εσείς είχατε κάποια επικοινωνία και με τον διοικητή που τώρα αποχωρεί, αλλά και με τον άνθρωπο που θα πάρει τη θέση αυτή, με τον νέο διοικητή? Με τον νέο διοικητή δεν έχουμε έρθει ακόμα σε επαφή, αλλά είναι άμεσα στο στόχο μας να έρθουμε. Με τον προηγούμενο είχαμε έρθει, ο οποίος μας είπε 5 πράγματα πώς να κινηθούμε, αλλά πλέον δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο διοικητής, διότι αποχωρούσε ο κύριος Μιχελάκης. Τώρα λοιπόν θα βρούμε τον νέο διοικητή του νοσοκομείου, τον Δάκη, να πάρει θέση και να δούμε πώς μπορούμε από κοινού να το τρέξουμε όλο αυτό.